έχουσα ήδη πέρα. Τι έγινε, πάθη, μεταπροτεύω στην επομένη μέρα που κάθεσα μια-δυο ημέρες στην πρώτη, να και έρχεται πάθη εκεί που στον καταβλισμό που είμαι και εγώ, ο σκηνός, ο πλήτης, έχω την λέει πάθη, να πούμε πάθη, τη σάρκα και πριν, άκουε πάθη. Το κίνημά σου με συνεκρότησε. Είχα μπλέξει σε έρωτας. Έβλεπα εγώ με τέσσερα παιδιά, παρακαλώ. Έβλεψα κάτω και είπα ψέματα ότι είμαι άγαπος. Και αραγωνίστηκα μια κοπέλα κάτω στην πρώτη να λέει πόσο το αισθάνομαι. Και αισθάνθηκα την επόμενη μέρα, πήγα και με κράματα πήγα στο σπίτι, με περιμένουν όλοι, κάνουμε μετάνοια. Ζητώ συγγνώμη, πλέον συγχωρήσατε. 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 Τα συμπάθησα, είμαι έγκαμος, έχω οικογένεια. Και πέραξε την κουβέντα. Μυστυχιοθετώ στα αρχαιολογώ μερικά παραδείγματα χαρακτηριστικά, διότι ο λόγος ήταν απέραντος και ατάραμος, για να σας δώσω πόσο επίπεδο επίδραση ήταν ο λόγος του Θεού. Κάποτε άνοτε περπατώντας, συναντώ τρέχει ένας, Θεσσαλονίκη, μέσα. Πού, τότε, σύσσε ο πάτερ, δεν είναι εγώ. Ναι, τι, είχα περάσει από ένα χωριό, το ποτάμι. Μην πέρασε, ναι, πέρασε από το χωριό. Ξέρετε εγώ τι μου, είμαι ο χειρότερος μέσα στο χωριό, λέει. Από το γύρο που άκουσα, λέει, έπαψε το που το βάζει. Δεν είπα να σπάω κάτω. Και όχι μόνο δραστηριό, αλλά και ποτέ πάρω στον δραστηριό. Αν θέλει τώρα ένα άλλο παράδειγμα που τη ζωηρό, το είναι στην Κοζάνη, την Ελισπόρα, το Κοζάνη. Ήμουν το 42, 43, 44. Ήταν η περίοδος της πείνας. Ποια πείνα, ο παράδειγμα. Καμία τρελαία γενιά λαϊσμόνισε. Θα σου χρωτήσω, δεν έχει ιδέα που πέτει στην εισπονέστηση. Τρομερός, τρομερός. Βγήκε η νομιτεία του Κοσμάτου Πετρού. Μια πούχτα χρυσάφι, μια πούχτα αλεύρι. Τη σφαίρα που αγχωρούσαν για και μάθει ο Νάμπο. Τη εικόνα που τα πάντα. Φοβάμαι. Πώς πέθανε, το τι πήγα, πώς. Μισό εκατομμύριο, 400 χιλιάδες πέθανε. Ασυγχρονία των ειρήνων, μάρτυρες της φυλής. Σε αυτή την εποχή βρέθηκα και εγώ στην πρώτη, στην Κοζάνη. Εκεί που εκεί ήταν, περίπου φαινόμενο, μόνο για μια ιδέα, περίπου φαινόμενο τη ζωή του Ευαγγελικού. Εκεί άλλαξα ξενικά θέμα. Δεν μιλούσε πάνω από το Ευαγγέλιο, μόνο ήταν μια θέμα. Είδα το δράμα αυτό της Κοζάνης που είχαν στερεύσει 15.000 άνθρωποι πέτυχε σε ειρήνη, στα υπόσχολα, στα προάπια, σε σαντήρια, μέσα, πίνα. Λέω τώρα, λέω, τι να κάνω. Θυμήθηκα κι εγώ τα λόγια, τα λησμονημένα λόγια του Χριστού. Τα λησμονημένα, τι γίναμε από τα λησμονημένα λόγια του Χριστού. Λέω, θυμήθηκα τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, που πήγαν εκεί, πέραν του Ιορδάνου ποταμού, εις την Άλυμο, λαός του πολλής, όπλος πολλής, άντρες, γυναίκες, παιδιά, και τον ρωτήσανε, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Τι να κάνετε, λέει, τους είπε σε αυτούς, τους όπλους, για να σωθείτε, χρειάζεται ένα, λέει. Όποιος έχει δυο μπουκάμισα θα δίνει το αίμα. Και όποιος έχει δυο ψωμιά το αίμα. Και όποιος έχει ένα ψωμί το μισό. Αυτά κινήθηκαν. Τα λόγια του Ιωάννα του Προδρόμου και με γενικά λόγια. Είπα λοιπόν στο τέλος μέσα στον ναό του Αγίου Νικολάου. Ενώπιον Κυρίου λέω, αυτή την ώρα μη θεωρήσετε ότι ομιλώ εγώ. Ομιλώ Άγιο Νικόλαος. Ο κήρυξης ελεημοσύνη και φιλανθρωπίας. Σας παρακαλώ πολύ, διαλυθείτε. Διαλύει ο πρόεδρος του κήρυκα. Μεταβείτε στα σπίτια σας. Όλοι σας, θα σας ορκίζει ο ρόματι σου, τον αζωραίο του εσταυρωμένου Θεού, θα πάτε στα σπίτια σας. Θα ψάξετε το σπίτι σας όλο. Και τα μισά, ό,τι βρείτε, ραβίδια, παρχές, οιονδήποτε πράγματα, τα μισά θα τα χωρίσετε. Τα μισά δικά σας, τα μισά του Χριστού. Τα μισά δικά σας, τα μισά του Χριστού. Χριστός είναι αυτό που πίνουν και παιδεύουν. Εγώ αυτό το νόμο είπα. Το νόμο αυτόν είπα. Να δώσω τα μισά. Την επόμενη μέρα που καθόμουν στο άκρο της πόλεως, ένας συνεργάτης μου, αντισμόνιος, Γιώργος Παφίλης, ας είναι αιωνία και μνήμη, έρχεται τραγάτος, εκεί που καθόμουν στο άκρο της πόλεως, μου λέει, πάτερ, πάτερ, θαύμα! Τι θαύμα, του λέει, είχα θαύμα από την πόλη. Πολύ θαύμα, πολύ μεγαλύτερο θαύμα. Έλα να δεις. Τρέχω λοιπόν και πάω εκεί, σε ένα μέρος που είχαμε αποφασίσει να το τρώμε, μα τι να δω. Τι να δω, τι να δω. Ουρά! Ουρά! Όπως αν δεν σημαίνει το ουρά να πάρουν κραβέλια και τσιγάρα, έτσι σημαίνει το μια ουρά απέραντος.
500, 600, 700, να κρατάνε σαν κουλάκι στα κουλάκια. Από το πρωί μέχρι τα μεσημβράδυ, παίρνανε. Γεμίσαν μια αποθήκη. Και απλά η μέρα άρχισε μέσα εσύ. Αρχίσαμε με 60 και φτάσαμε, το Ριάκιον έγινε αδιάφορας. Το Ριάκιον έγινε αδιάφορας. Είναι δυνατόν το Ριάκιον έγινε αδιάφορας. Από 60 έγινε 8.000 πια. Ποιος το μετώπωσε. Ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού. Το Κύριο του Ευαγγελίου. Και να μην νομίζετε ότι ο λόγος για τον εαυτό μου την περίοδο να έρθει και άλλοι κύριοι στο Ευαγγελίο, εκλεκτοί κύριοι και οπίτρο, δεν υπάρχουν στη ζωή. Συναγωνητές και συναντητές στον Κύριο, όπως ο Πάτερ Λεωνίδας, όπως ο Παλισμόνητος Φραγκόπουλος ο Αθανάσιος, διαβαζόταν επάνω στη Μακεδονία και άφησαν και τη Σίτια και άθραψαν λαό πολύ. Ο λόγος του Θεού. Μέχρι και λοιπόν, τι αποτελέσματα έχει ο λόγος του Θεού. Ναι, και τώρα για τελειώνω, γιατί είναι τελείωτος ο λόγος. Ένα μια μέρα σε μια πόλη που πήγα, την επισκέπτω για δεύτερη φορά, ύστερα πολλά χρόνια. Ένας λοιπόν άνθρωπος έρχεται άμεσο και μου παίρνει μπροστά ένα παιδί, ξανά φόμενο, το χωρεύω αυτό το παιδάκι. Λέει, πήγαινε, λέει, το βλέπει λοιπόν το παιδάκι και μου λέει, αυτό το παιδί είναι δικό σου, λέει. Πού το μάξα. Μάξα, δεν έχω, λέω. Πώς έκανα την τομαγή, λέω. Και μου λέει, καμιά, φοβάμαι την ψυχοπαθία. Ας είναι η αιωνία του Ιμνίου, οι άνθρωποι αυτοί που δούμε εδώ,
εάν κάτι κάναμε, το δίνονται στον Αγίστο, στον Σπυρίδο, τον Λάχο, τον Ιδάρο, αλλά τον Αρχιεπίσκοπο Ιωαννίνο. Ρε Αγουστίνε, δεν σε δέχεται κανένα, ρε, σε δεχτώ εγώ. Το κήρυγμα το ελεκτικό, διότι ο παλός του ελεκτικού κηρύγματος. Έλεξον, επιτίμησον, έργο ποιήσον, ευαγγελιστός. Κήρυγμα χωρίς έλεγχο δεν είναι κήρυγμα. Λοιπόν, ας το κήρυγμα παραξενευόταν εδώ, πλειάδι, το έχει λιπάνει. Φτάσε με το σημείο να πούμε ότι είστε στην Αθήνα να στρελώσει ο κήρυγμας. Είπε κάποιος κοντά στους προηγούμενους και ένας τελικός χρήσιμος. Λοιπόν, πάω σε ναούς, δεν σε δεχόμεθα για δεύτερα φορά, αλλά στα τρώγες το οπισία. Πάω σε δεύτερο ναό, τα ίδια. Πάω σε τρίτο ναό, τα ίδια. Πάω σε κάθε συλλόγου να κηρύξω, λέει θα κηρύξει ο όρος. Εγώ όρος δεν έχω. Λοιπόν, και κάπως παιδεύει ο λόγος αυτός, ο μακρύτης, ο παρικοπιός της μητέρας. Κάθε ποτέ δεν πιστεύω, δεν έχω μέρος που να πάω. Μου ήρθε μια ιδέα. Όπως ο Κοζάνη που εγκρίνεται, μου ήρθε μια ιδέα. Όπως πάντα που εγκρίνεται, μου έρχονται έτσι ιδέες οι οποίοι δεν είναι στο πρόγραμμα του κηρύγματος κλπ. Λοιπόν, ήρθε μια ιδέα. Δεν χρειάζεται μια αίθουσα. Δεν μου πω σε κάτι φίλου μου, θα πείσω μια αίθουσα. Λέει, μα τώρα σε πρώτο εδώ. Εσύ δεν έχει να ράσω έτσι κάτι άλλο τώρα. Πού το κάνει, δεν πρέπει να το μια ιδέα. Και το τεράστιο λοιπόν τη ζωή και δυσκολεύει ήσαι από τόσα χρόνια τη ιδέα. Πώ θα χτίσει έτσι. Θα χτίσω λέω την αίθουσα. Πώς θα τη χτίσει, ποιος θα τη χτίσει, θα τη χτίσει ο λαός. Ο λαός αυτός που βλέπω λέω, θα κάνει τις και πράγματι λοιπόν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγιοπνεύματος, όταν βάλαμε θεμέλια στην αίθουσα αυτή, είχα μόνο 55.000 και δεν έγραψε το μηχανικό. Πάρτσε 5.000 και πήγε και την τρελή αυτή το ταβέρνο και το ταβέρνο. Και από εκείνη σιγά σιγά ο λαός μας έδωσε, 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 έδωσε και χτίστηκε αυτή η ώρα έτσι στην οποία σήμερα βρίσκεται εσείς. Μάλιστα. Ούτε ο Νάσης, ούτε Νίαρχος, ούτε η Ζάπρωτη, ούτε η Ναβάλικρο, ο φτωχός ελληνικός μας λαός που χτίζει εκκλησίες και ιδρύματα μεγάλα και καλή. Ας ακούσει το Καστρί, ναι το Καστρί να το ακούσει. Όνειρο ήταν αυτό, Θεέ μου.